Ναι, λοιπόν, ο παλιός χορηγός επιτέλους επέστρεψε στο κανάλι. FIFACoin.com για τα καλύτερα και φθηνότερα coins για το FIFA 20. Οποιαδήποτε απορία έχετε, μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στο support του FIFACoin για να σας βοηθήσουν. Μην ξεχάσετε φυσικά στο checkout να χρησιμοποιήσετε και τον κωδικό ARIS για να πάρετε 5% έκπτωση. Και μια σημαντική υπενθύμηση: η αγορά και η εισαγωγή των coins του λογαριασμού σας γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Για τα αθλητικά είδη επίσης, τη γνωρίζετε τη σελίδα ποια είναι, Best Soccer Store. Χρησιμοποιείτε και εκεί τον κωδικό ARIS για 10% έκπτωση. Links και κωδικούς για τους δύο χορηγούς θα τα βρείτε κάτω στο description. Καλησπέρα σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο με rewards. Και όπως είδατε μερικές ώρες πριν που είχαμε την ανασκόπηση του Weekend League, για την οποία δεν θέλω να σχολιάσω πάρα πολλά, ό,τι είχα να πω το είπα εκεί, όταν το παιχνίδι δεν σε αφήνει να το απολαύσεις και σε δυσκολεύει με διάφορους άλλους τρόπους που δεν θα έπρεπε να το κάνει και δεν υπάρχει απόλαυση πλέον και δεν είναι παιχνίδι, εγώ δεν θα συνεχίζω. Το είπα ότι το FIFA 20 μου θυμίζει πάρα πολύ το Rage που είχα στο FIFA 17. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσω να εκνευριστώ περισσότερο. Λίγο γκρινιάζω, αλλά πάλι κοντρολάρω τον εαυτό μου. Δεν θέλω να ξεφύγω και να πάω στα επίπεδα του FIFA 17. Τα έχω ξαναπεί ούτως ή άλλως στην ανασκόπηση, δεν χρειάζεται να δώσουμε έμφαση σε αυτό. Ας αφήσουμε το Rage στην άκρη. Σήμερα έχουμε rewards λοιπόν. Και όπως είδατε, τερματίσαμε στο rank της Gold 1 και θα δούμε και τώρα και στα Division Rivals σε τι rank έχουμε βγει και αν έχει νόημα να πάρουμε τα coins ή οτιδήποτε άλλο. Να ανοίξουμε τα packs, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τα player picks, με τα πακέτα κτλ. Οπότε, να σας δείξω λίγο και την ομάδα πώς έχει γίνει. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε από τα Division Rivals αρχικά, στα οποία είμαστε τώρα σε ποιο rank. Εδώ είναι το rank 3 τώρα, το οποίο έχει το Rare Players Pack και έχει και 36.000 coins. Δεν νομίζω ότι θα τα πάρω πίσω τα 36.000. Θεωρώ ότι δεν θα τα πάρω πίσω και νομίζω ότι το πιο σωστό είναι να πάρουμε για μία ακόμη φορά τα coins. Όσο παίρνουμε τα πακέτα και τρώμε κουβά, ξενερώνουμε. Οπότε καλύτερα ένα profit, ένα σταθερό profit 36-40.000, γιατί και την προηγούμενη φορά είχαμε πάρει 36.000, οπότε 70.000 για το χαβαλέ. Ενώ από τα packs 70.000 δεν πρόκειται να βγάλεις. Οπότε φεύγει το κομμάτι των rivals και πάμε στο Weekend League. Όπως σας είπα, Gold 1 το άφησα στις 20 νίκες, έμεναν και ακόμα παιχνίδια, έφτανα στην Elite, αλλά όταν δεν το ευχαριστείς το παιχνίδι, δεν υπάρχει περίπτωση να κυνηγήσεις Elite. Αφήστε που δεν έχει νόημα πλέον η Elite, αν δεν βγάλεις τις top cards που δεν τις βγάζουμε από τότε που είχε βγει ο περιορισμός του 81+. Gold 1 λοιπόν, στην οποία έχουμε 2 player picks με 4 επιλογές, 2 100 και packs και 50 χιλιάρικα, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά γιατί μας ανεβάζουν τα coins μας περισσότερο. Βγαίνουμε για να δούμε λίγο τα coins, όπως βλέπετε έχουμε σχεδόν 530.000. Και πάμε να δούμε λίγο την ομάδα. Εννοείται παιδιά ότι έχει βγει το SBC του Παουλίνιο, έχει γίνει χαμός. Ήταν μια κάρτα που δεν υπήρχε περίπτωση εγώ προσωπικά να μην κάνω, από τη στιγμή που έχει και 4 σκύλμους για κέντρο. High 88, 1.83 στο ύψος, δεξί πόδι και pace καλό, shooting πάρα πολύ καλό για CM. Το passing, το short passing, long passing είναι φοβερά. Το dribbling είναι εξαιρετικό, αν εξαιρέσουμε το agility, που είναι το μοναδικό κακό που θεωρώ εγώ ότι έχει κάρτα του Παουλίνιο και θα το φτιάξουμε με κάποιο chemistry style. Defending αρκετά καλό, πολύ καλό θα έλεγα. Αρκετά καλό είναι η σωστή λέξη, πολύ καλό θα ήταν αν ήταν όλα από 80 και πάνω. Physical καταπληκτικό, 96 άλμα, 96 stamina, 85 strength, 84 aggression. Είναι μια καταπληκτική κάρτα ο Παουλίνιο και για όσους θα κάνουν τον Ρομπέρτο Κάρλος στο αριστερό back, μπορούν να τον βάλουν με τον Παουλίνιο και να πάει ήδη σε ένα πράσινο link και να κυνηγάτε ακόμη ένα κίτρινο link για να είναι ο Παουλίνιο σε 10 chemistry. Εξαιρετική κάρτα και θέλω πάρα πολύ να τον δοκιμάσω. Επίσης προσπαθούσα να κάνω snipe και πέτυχα τον Ντεμπελέ για 850 χιλιάρικα. Νομίζω έχει κοντά στα 910, 920, 905. Κάπου εκεί είναι, να το δούμε λίγο τώρα μαζί πόσο ακριβώς είναι ο Ντεμπελέ. Minimum 100, special και 900 χιλιάρικα. Μπορεί να έχει πέσει και λίγο. Όχι. Έχει 900, στα 910 εμφανίζεται λοιπόν ο Ντεμπελέ. Εμείς τον αγοράσαμε 850. Οπότε έχουμε, έχουμε 65.000 περίπου διαφορά. Οπότε αν θέλω να τον πουλήσω, δεν θα χάσω τα λεφτά μου, θα βγάλω και 20.000 profit. Που είναι πολύ καλό. Πάμε στην Team of the Week. Η οποία Team of the Week για μένα είναι εντελώς αδιάφορη, με εξαίρεση την επίθεση. Ντοναρούμα στο τέρμα, οκ, okay, έχει κάποια coins. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε premium Team of the Week pack για να ενδιαφερόμαστε για την αξία του. Οπότε, σαν τερματοφύλακας δεν μου λέει κάτι γιατί η άμυνά μου δεν πηγαίνει εκεί. Μέτριος. Ο Ταμέντι, έτσι και έτσι με το pace που έχει, δεν θεωρώ ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μία κάρτα που έχει hype είναι ο McGinn, ο οποίος έχει 4 weak foot, 3 skill moves, high. Και όπως βλέπετε, τα stats του είναι σχεδόν στο Hoolit Gang, δηλαδή σχεδόν όλα από 80 και πάνω. Το pace του είναι πάρα πολύ καλό. Το shooting του έχει χαμηλό finishing, είναι η αλήθεια, που είναι το πρόβλημα που έχει συγκεκριμένη κάρτα. Το passing του είναι αρκετά καλό. Το dribbling του είναι επίσης πολύ σημαντικό, με μόνη εξαίρεση το composure. Defending πολύ τίμιο.
Physical πάρα πολύ καλό. Είναι μια πάρα πολύ all around κάρτα ο McGinn. Αυτό. Είναι μια καλή κάρτα σαν Super Sub. Super Sub επίσης θεωρώ και τον Partey ή σαν βασικό αν έχετε ομάδα από La Liga. Μια χαρά είναι και αυτός. Ο Cross με το pace που έχει παιδιά το ξέρουμε ότι πολύ δύσκολα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η κάρτα. Εδώ πέρα 81 τίποτα. Και πάμε τώρα στην επίθεση ουσιαστικά που έχουμε Eden Hazard. Μία από τις καλύτερες κάρτες, η δεύτερη καλύτερη κάρτα ουσιαστικά της Team of the Week. 4-4, κλασικός Hazard. OP όπως πάντοτε, μία κάρτα που όλοι την ονειρευόμαστε και κανένας δεν τη βγάζει. Θέλει τρομερή τύχη. Harry Kane, 73 pace, το οποίο είναι αυτό που τον καταστρέφει, γιατί το shoot που έχει όπως βλέπετε είναι καταπληκτικό. Από πάνω μέχρι κάτω το shoot είναι φοβερό. Passing μια χαρά, το dribbling λίγο βαρύς με το agility. Stamina, strength, τα έχει όλο ο Harry Kane εκτός από το pace. Θεωρώ ότι δεν θα ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα το agility αν είχε 85 pace αυτή η κάρτα. 4 weak foot, 3 skill moves, high high. Και φυσικά η κάρτα που δεν πρόκειται να βγει ποτέ, έτσι δεν το συζητάμε, Cristiano Ronaldo, 4 weak foot, 5 skill moves, high low. Left wing έχει πάρει και αλλαγή θέση ο Cristiano. Τα stats του δεν έχουν νόημα να συζητήσουμε κάτι. Ο Cristiano είναι ο Cristiano. Βάλαμε την μπλούζα της Juventus όχι για να πετύχουμε τον Cristiano με καλογούρι, αυτό ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να γίνει. Έτσι απλά για να φορέσουμε την μπλούζα της Juve γιατί είναι ωραία. Γιατί μόνο εδώ μπορούμε να τη δούμε. Σε walkout Πορτογάλος δεν υπάρχει. Ο πάγκος είναι αδιάφορος και από ό,τι έχω διαβάσει όλοι έχουν βγάλει τον Ονάνα. Μπενσεμπαϊνί, Ζανιόλο, Χεράρντ Μορένο απλά για το rating 86, ο Πούκι που είναι και hero νομίζω είναι αυτή η κάρτα, ναι. Και οι υπόλοιποι αδιάφοροι. Υπάρχει και ο Σίμεν, για όσους δεν κάνατε τον ο Σίμεν, ο οποίος ήταν από το SBC της Γαλλίας. Αυτά, τίποτε, δηλαδή αν κάποιος δεν πιάσει Αζάρ ή Κριστιάνο ή αν κάποιος τους βολεύει ο Κέιν, θεωρώ ότι δεν έχει νόημα η Team of the Week. Οπότε, δεν περιμένω απολύτως τίποτα, ειλικρινά σας το λέω αυτό, είναι προφανές. Δύο player picks, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο player pick μαζί. Να δούμε τι θα έχουμε. Όπως βλέπετε αυτό που σας έλεγα, ο Νάνα, αυτό που τον έβγαλαν όλοι. Όλοι έχουν βγάλει τον Νάνα, δεν ξέρω για ποιον λόγο, αλλά όλοι έβγαλαν τον Νάνα. Οπότε 84 μόνο και μόνο για το rating, γιατί ούτως ή άλλως είναι διάφορος. Και το δεύτερο player pick μαζί, στο οποίο έχουμε πάλι τον Νάνα. Παιδιά, παίζει να ήταν οι τέσσερις, παίζει να είναι οι ίδιες κάρτες. Έχω την εντύπωση ότι παίζει να ήταν η ίδια τετράδα. Εμετός από τα μάτια. Αυτό μόνο. Εμετός από τα μάτια. Ξέρω εγώ, νομίζω ο Πούκι αξίζει. Αν έχει τα skill moves θα πάρω αυτόν. Δεν έχει τα skill moves, ούτε ο Πούκι δεν έχει τα skill moves. Αυτός είναι καλούτσικη κάρτα. Ας πάρουμε τον Πούκι, απλά και μόνο για το fame που έχει. Σας είπα. Ο Κριστιάνο δεν βγαίνει, ούτε ο Αζάρ βγαίνει. Δεν μπορείς να ελπίζεις από την Team of the Week ότι θα βγάλεις κάτι. Είναι αδύνατον απλά. Δύο Jumbo Rare Players Packs. Πάμε στο πρώτο. Είχε μείνει στο tab πάνω. Δεν είχε πάει πιο κάτω. Να δούμε εδώ τι θα έχουμε. Αργό animation. Θα είναι walkout. Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Ναύας. Οκ. Από την αρχή σου φεύγει αμέσως όλος ο ενθουσιασμός. Και προσγειώνει ανώμαλα με αυτήν την σημαία του Ναβάς. 10 χιλιάρικα. Έχει 15 χιλιάρικα επειδή έχει γίνει φιξάρισμα στις τιμές αυτή τη στιγμή. Είναι έστω ένα decent profit. Εδώ πραγματικά duplicate και κακό. Πραγματικά duplicate και κακό. Εδώ δείτε κάρτες. Και πάμε να δείξουμε και το δεύτερο Jumbo Rare Players Pack μαζί. Για να κλείσουμε αυτό το ουσιαστικά mini pack opening όταν έχουμε rewards από Gold 1. Θα έχουμε πάλι αργό animation. Κουβάς μεγαλοπρεπέστατος. Μεγαλοπρεπέστατος κουβάς. Γι' αυτό σας λέω ούτε tryhard για elite έχει νόημα. Πες να έχει 2 χιλιάρικα ο Σάντσο πλέον. Έχει 5 χιλιάρικα. Ούτε tryhard για elite, ούτε tryhard για gold 1. Παιδιά, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει νόημα. Δεν έχουν νόημα να περιμένεις rewards. Δεν έχει νόημα να περιμένεις τα rewards. Δηλαδή, αυτό που είχα κάποτε στο FIFA και στο 18. Στο 17 full, στο 18 full, λιγάκι στο 19, φέτος έχω ξενερώσει απίστευτη. Έχει γίνει φυσικά αυτό από πέρσι που έβγαλαν το 81 plus στα πακέτα της Elite και γενικότερα με το packlack που είναι τόσο άθλιο. Πραγματικά τα pack openings που κάνω είναι pack openings τα οποία τα συχαίνομαι. Πραγματικά τα συχαίνομαι. Είναι τόσο κακά pack openings. Αυτά για την ομάδα δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Ουσιαστικά ο Ντεμπελέ δεν ξέρω αν θα μείνει εδώ γιατί δημιουργείται τρομερό πρόβλημα μπροστά. Δεν είναι και ο Παουλίνιο σε 10. Ο Γκόμεζ του Τσάρλστον ήταν μια μεγάλη πατάτα έτσι όπως
εξελίχθηκε. Καλύτερα να έπαιρναν τον Λεβαντόφσκι και να έκαναν τον Γκνάμπρι. Θα κολούσε πολύ πιο ωραία στην ομάδα. Ο Ντεμπελέ μπορεί να φύγει, θα δούμε. Αυτά, δεν έχω να κάνω κάποια άλλη προσθήκη τουλάχιστον σε αυτή τη φάση που είμαι. Έχω τα 530 χιλιάρικα. Θα δω τι μπορεί να γίνει και τι μπορεί να αλλάξει μπροστά στην επίθεση, γιατί ο Πάπου Γκόμεζ πραγματικά με απογοήτευσε παντελώς. Αυτά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο SBC που μπορούμε να δούμε. Αν έχει πάει η ώρα, είναι. Όχι. Σε μισή ώρα θα βγουν τα SBC, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ναι, δεν έχει τίποτα. Ο Παολίνο μου κόστησε 150 χιλιάρικα για αυτούς που θα ρωτήσουν. Στην άμυνα, εντωμεταξύ, έχω βγάλει και τον Πικέ για να μπει ο Ζεσούς, ο οποίος μου φάνηκε πολύ καλύτερος. Οπότε αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε ακόμη ένα βίντεο το οποίο είχε Athlete Rewards. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, μην ξεχάσετε φυσικά να κάνετε subscribe στο κανάλι για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Και εμείς μέχρι να τα πούμε την επόμενη φορά που θα είναι στο live stream του Σαββάτου, με το Weekend League ουσιαστικά πρωί Σαββάτου. Να περνάτε πάντοτε όμορφα.